Θα ήθελα να παρακαλέσω, λόγω χρόνου δεν θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Αντώνιο Δημόπουλο, που είναι επιμελητής στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Θα μας μιλήσει για τις κλινικές εφαρμογές της εκτίμησης της φυσιολογίας της στεφανιαίας κυκλοφορίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Και μία παράκληση να παραμείνουμε στο χρόνο 9 λεπτά ομιλία για να έχουμε και 2 λεπτά για ερωτήσεις. Κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Δεύτερος τζανιακός ομιλητής σήμερα. Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας είναι οι κλινικές εφαρμογές της εκτίμησης της φυσιολογίας της στεφανιαίας κυκλοφορίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, ουσιαστικά δηλαδή το FFR και το IFR. Τι είναι το FFR? Είναι η μέγιστη ροή που μπορούμε να πάρουμε από μέγιστη υπερεμία σε μια στεφανιαία αρτηρία η οποία έχει μια στένωση και να τη συγκρίνουμε, να τη διαιρέσουμε με την υποτιθέμενη φυσιολογική ροή που θα είχε αυτή η αρτηρία αν δεν είχε τη στένωση αυτή. Και αν δεχτούμε με μια παραδοχή ότι η PV, δηλαδή η μετατριχοειδική πίεση, είναι μηδενική, που δεν είναι συνήθως, βγαίνει ένας πολύ απλουστευμένος και εύκολα να τον κάνει κανείς λόγος. Για την υπερημία χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μοντέλα, διάφορα φάρμακα, διάφοροι τρόποι χορήγησης, όλα με τα πλεονεκτήματά τους, αλλά και τα μειονεκτήματά τους, για να αποφύγουμε αυτά τα μειονεκτήματα της υπερημίας. Ανακαλύφθηκε ουσιαστικά, έδωσε έναυσμα να ανακαλυφθεί το IFR. Το IFR μετράει τη διαφορά στα διαγράμματα των δύο πιέσεων, την πριν και μετά τη στένωση πίεση, και σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο η διαφορά αυτή παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη των αιμοδυναμικών συνθήκων. Τώρα, όταν μιλάμε για προτερήματα της μεθόδου ή των δύο μεθόδων, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το FFR, γιατί είναι μικρός ο χρόνος. Έχει γίνει πολύ καλό validation εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τα τρία έτερα λειτουργικά τεστ τα οποία υπάρχουν, αλλά και τον συνδυασμό αυτών των τριών. Ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα είναι ότι τα όρια μεταξύ παθολογικών και φυσιολογικών τιμών είναι πολύ στενά, οπότε είναι μικρό το περιθώριο λάθος και ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία, έχει μελετηθεί σε διάφορα υποστρώματα νόσων και ασθενών. Άλλο πλεονέκτημα επίσης είναι ανεξάρτητο αιμοδυναμικών μεταβολών, ανεξάρτητο της πίεσης του αίματος, ανεξάρτητο της συσταλτικότητας της καρδιάς, ανεξάρτητο επίσης και της ταχυκαρδίας. Και έχει φοβερή επαναληψιμότητα, την πιο καλή επαναληψιμότητα από όλες τις μεθόδου, η οποία αγγίζει σχεδόν το άριστο. Και το τελευταίο και μεγαλύτερο προτέρημα που έχει αυτή η μέθοδος και κρατήστε την εικόνα, θα μας χρειαστεί μετά, είναι ότι σε αντίθεση με τις μεθόδους που βλέπουν τη γεωμετρία, ακόμα και με την ενδοστεφανιαία απεικόνηση, εδώ το FFR λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την σημαντικότητα της στένωσης, αλλά και το μέγεθος της μυοκαρδιακής μάζας που αυτή η στένωση δίνει χορηγεί την αιμάτωση. Δηλαδή, για την ίδια στένωση, άλλη αιμοδυναμική της σημασία αν αυτή βρίσκεται στο στόμιο του προστίου κατιόντα ή σε εγγύς τμήματα μεγάλων αρτηριών και άλλο αν η ίδια επιφάνεια διατομής και στένωση βρίσκεται σε περιφερικά τμήματα των κλάδων. Τώρα, για να περάσουμε στο κυρίως θέμα της ομιλίας, σε ποιες καταστάσεις χρησιμοποιείται το FFR? Σταθερή στεφανία νόσος για εκτίμηση σημαντικότητας σε νόσος ενός ή πολλαπλών αγγείων, σε οξέα στεφανία σύνδρομα, σε νόσος τελέχους, ακόμα και για εκτίμηση στομίων μεγάλων αρτηριών ή κλάδων. Να το χρησιμοποιούμε ή όχι? Σε αυτό απαντάει η μελέτη FAME, η οποία μας δείχνει ότι όσοι χρησιμοποίησαν στη μελέτη αυτή FFR συγκριτικά με την εκτίμηση μόνο την αγγειογραφική και προχώρησαν σε αγγειοπλαστική, οι ασθενείς τους είχαν λιγότερα συμβάματα, καλύτερη επιβίωση, λιγότερα εμφράγματα και κυρίως μικρότερη ανάγκη για επαναγγείωση στο μέλλον. Και αυτό συνδυάστηκε και με χαμηλότερο κόστος.
Τα ίδια αποτελέσματα συνεχίζονται και μακροπρόθεσμα. Πράγμα που μας δίνει, μας λέει ότι ναι, πραγματικά, μη στέκεσαι στην στεφανιογραφία, προχώρησε στη λειτουργική εκτίμηση των βλαβών με FFR. Κάνουμε το FFR. Είναι ασφαλές να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα προχωρήσουμε και θα αλλάξουμε τη στρατηγική μας για το αν θα κάνουμε δηλαδή αγκιοπλαστική ή όχι. Εδώ και αυτό είναι πολύ ξεκαθαρισμένο. Έχουμε τη Μιλέτη Ντιφέρ. 15 χρόνια μετά παρακολούθηση, πραγματικά οι ασθενείς που είχαν φυσιολογικό FFR, δηλαδή πάνω από 0,80, είχαν πραγματικά ελάχιστα συμβάματα κάτω του 1% στο χρόνο. Αυτοί που με καλό FFR έγιναν αγκιοπλαστικοί είχαν πολύ παραπάνω αυξημένα συμβάματα. Οπότε, όταν έχουμε αρνητικό FFR φυσιολογικό, δεν πρέπει να προχωράμε σε αγκιοπλαστική. Όταν είναι θετικό το IFR, δηλαδή κάτω από 0,8, πρέπει να προχωρήσουμε ή μπορούμε να μείνουμε και απλά με φαρμακευτική αγωγή. Έχει βγει η μελέτη FAME-2, η οποία μας δείχνει ότι αν έχουμε θετικό FFR και προχωρήσουμε σε αγκιοπλαστική, θα έχουμε λιγότερα συμβάματα, κυρίως λόγω ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε λιγότερες επαναγκυώσεις στο μέλλον. Οι πιο πολλές όμως από αυτές θα είναι επίγουσες επαναγκυώσεις, κάτι που αγγίζει τα όρια του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οπότε αν έχουμε θετικό FFR, απλά πρέπει να προχωρήσουμε σε αγκιοπλαστική. Όλο αυτό το κόνσεπτ ότι το FFR αυξάνει την ποιότητα της αγκιοπλαστικής, οπότε και τα μελλοντικά συμβάματα, θέλησαν να το εντάξουν και στην θεραπεία της πολυαγκιακής στεφανίας νόσου. Έτσι έγινε η μελέτη FAME-3 με την υπόθεση αν η αγκιοπλαστική με οδηγό το FFR θα φτάσει επιτέλους να είναι non-inferior, μη κατώτερη του bypass. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε, δεν ήταν εφικτό. Φαίνεται ότι στην ομάδα αυτή των ασθενών η ανατομία παίζει το βασικότερο ρόλο. Το FFR βοήθησε βέβαια, σίγουρα καλυτερεύει την ποιότητα της αγκιοπλαστικής. Οι ασθενείς της ομάδας της FAME-3 που είχαν πιο ήπια στεφανία νόσου, δηλαδή χαμηλότερο syntax score, πήγαν πολύ καλύτερα από τους αντίστοιχους ασθενείς της μελέτης syntax που έγινε πριν από κάποια χρόνια. Τώρα, αυτό είναι λίγο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα όσον αφορά τη σταθερή στεφανία νόσο. Τι γίνεται με τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Το να εκτιμήσουμε την culprit lesion σε οξέα στεφανία σύνδρομα είναι λίγο επισφαλές. Είναι επισφαλές γιατί η επικινδυνότητα των βλαβών αυτών δεν οφείλεται μόνο στην αιμοδυναμική του σημασία, αλλά και στα ασταθή χαρακτηριστικά τους. Επίσης, το να δημιουργήσουμε υπερεμία σε αυτές τις βλάβες είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχουμε καταστροφή της μικροκυκλοφορίας στην περιφέρεια. Μία καταστροφή που μπορεί να διαρκέσει κάποιες μέρες μετά το συμβάν. Πράγμα που σημαίνει βέβαια μετά τις 5 μέρες, μετά το έμφραγμα, φαίνεται αυτή η μικροκυκλοφορία να αποκαθίσταται και έτσι να γίνεται πιο ασφαλής η χρήση του FFR. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ένα FFR για την ίδια στένωση, το οποίο ήταν πριν παθολογικό, όταν γίνεται μετά το έμφραγμα η παραμένει ίδια στένωση, παρόλα αυτά όμως η στένωση πλέον δεν είναι τόσο αιμοδυναμικά σημαντική. Δεν άλλαξε η ποιότητα της στένωσης, άλλαξε όμως η μυοκαρδιακή μάζα που αυτή η στένωση δίνει αίμα. Τώρα, όσον αφορά τις non-culprit στενώσεις, εκεί φαίνεται να είναι πολύ ασφαλής η χρήση του FFR, οξέως αλλά και στο follow-up. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε μελέτες όπως η Compare Acute και η Dynamitria για το αν θα πρέπει να κάνουμε αγκιοπλαστική στις βλάβες της non-culprit στο έμφραγμα μυοκαρδίου με πολύ καλά αποτελέσματα. Ειδικά στην Dynamitria χρησιμοποιήθηκε και εντός του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της primary αγκιοπλαστικής. Βοηθάει όμως το FFR στην περίπτωση αυτή.
Φαίνεται με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα ότι η χρήση του FFR για το αν θα προχωρήσουμε σε αγκιοπλαστική στις βλάβες, σε τριαγκιακή νόσο που τους έχουμε κάνει πρωτογενή αγκιοπλαστική, δηλαδή στις non-cultured βλάβες, δεν φαίνεται να βοηθάει, μπορεί να κάνει και κακό. Φαίνεται ότι οι σταθερές εισαγωγικά non-culprit βλάβες στα εμφράγματα του μυοκαρδίου δεν είναι και τόσο σταθερές. Ανήκουν μάλλον στην κατηγορία των οξέων βλαβών και αυτές. Τέλος, με την εκτίμηση για το στέλεχος, την όσο στελέχους, είναι γνωστό ότι η στεφανιογραφία υστερεί κατά πολύ στην εκτίμηση της νόσου στελέχους. Έχει πολλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, χαμηλή ευαισθησία δηλαδή. Φαίνεται σε μια μελέτη του δικού μας, του Μιχάλη του Χαμηλού, να είναι περίπου στο 23% οι ασθενείς με ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, αλλά επίσης πρέπει να έχει και πολλά ψευδώς θετικά, δηλαδή χαμηλή ειδικότητα. Ακόμα και το IVUS που θεωρείται σαν gold standard, έχει και αυτό προβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα το cut-off point στο οποίο μπορούμε μια αγκιοπλαστική να μην προχωρήσουμε σε επαναγκύρωση. Υπήρχε το όριο των 7,5, υπάρχει το όριο των 5,9 που φαίνεται να είναι ασφαλές, αλλά δεν είναι το όριο που θα μας οθήσει το να κάνουμε μια επέμβαση στο στέλεχος που φαίνεται το να είναι το 4,8. Τι γίνεται με την γκρίζα ζώνη? Θέλετε να προχωρήσουμε στα συμπεράσματα, γιατί πραγματικά είμαστε... Θα προχωρήσω σε 2 λεπτά μόνο ακόμα έχω. Δεν μόνο έχετε, 2 λεπτά. Έχουμε περάσει το χρόνο. Φαίνεται επίσης, συγγνώμη, φαίνεται επίσης ότι και το FFR η χρήση είναι πολύ ασφαλή στο στέλεχος. Έχει βέβαια και αυτή τις δυσκολίες και κυρίως όταν υπάρχει νόσος και σε επικαρδιακό τμήμα του αγκείου, όπου εκεί δεν φαίνεται να είναι ασφαλής η διαδικασία του στελέχους. Επίσης, πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι επηρεάζεται και από τις ολικές αποφράξεις, από τις οποίες ολικές αποφράξεις, όταν αλλάξει, όταν κάνουμε την επέμβαση στην ολική απόφραξη, εκεί αλλάζει το FFR, δηλαδή αλλάζει το FFR στο αγκείο που δίνει το αίμα. Οπότε δεν θα παρουσιάσω ένα αρκετά ενδιαφέρον περιστατικό, λόγω χρόνου. Τα συμπεράσματα με συνοπτική διαδικασία είναι ότι ναι, πραγματικά πρέπει να προχωράμε σε λειτουργική εκτίμηση των βλαβών, γνωρίζοντας πάντα ότι κάθε μέθοδος πρέπει να την γνωρίζει κάποιος καλά για να προχωρήσει σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε.